Ο υδράργυρος ανέβηκε τις τελευταίες ημέρες και αυτό ήταν ικανότητα να δημιουργήσει ένα κύμα εξόρμησης στις παραλίες Καλαμάτας. Ήταν καιρός, πρέπει να ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Είχαμε βροχές τον Ιούνιο, δεν είχαμε κάνει μπάνιο, τώρα το απολαμβάνουμε καλύτερα. Εντάξει, είναι πολύ όμορφα. Είναι πολύ όμορφα. Συνδυάσαμε το μπάνιο στη θάλασσα με κάποιες δουλειές που είχαμε στην πόλη και είναι λίγο σαν διακοπές, είναι πανέμορφα. Η θάλασσα είναι πάρα πολύ ωραία. Έχω έρθει εδώ με τους φίλους μου και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ανεβαίνει και όσο γκρινιάζαμε ότι ο καιρός δεν πάει καλά το Μάιο, τώρα έχει παρανέβει. Δυσκολευόμαστε εμείς που δουλεύουμε στην παραλία κάτω, αλλά πραγματικά είναι πολύ ευχάριστο γιατί έχει ξεχυθεί ο κόσμος. Βλέπουμε κόσμο και στις καθημερινές, στην παραλία και σε όλο το μαγαζί. Οπότε μόνο ευγνώμονες μπορούμε να είμαστε για τον καιρό και για ό,τι συμβαίνει. Ο κόσμος αναζήτησε τις απαραίτητες ανάσες δροσιάς, δηλώνοντας ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των τοπικών επιχειρήσεων. Και είναι και πάρα πολύ καλή εξυπηρέτηση εδώ, το σέρβις. Οι άνθρωποι είναι ευγενέστατοι και πολύ εξυπηρετικοί. Τι άλλο να ζητήσει κανείς, ωραία θάλασσα και χαμόγελα από τους ανθρώπους, τέλεια. Ζεστή, καυτή πολύ. Ευτυχώς ο καιρός σήμερα είναι αρκετά ζεστός. Ανεβαίνει η θερμοκρασία και ανεβαίνει και η κίνηση στα καταστήματά μας. Τα εποχικά καταστήματα, όπως γνωρίζετε, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το καιρό. Οπότε χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν ο ήλιος είναι ζεστός. Η Καλαμάτα είναι ένας εύκολος προορισμός και τόσο οι Έλληνες όσο και οι ξένοι επιλέγουν τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα για τις διακοπές τους. Ήδη περιμένουμε και το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχουμε εδώ φίλους γνωστούς να περάσουμε όμορφα κλπ. Έχουμε διαφημίσει φουλ την Καλαμάτα. Έλληνες είναι οι περισσότεροι και επισκέπτες είτε από την πρωτεύουσα, από την Αθήνα που έρχονται διήμερο, δηλαδή Σαββατοκύριακα, είτε από τους γύρω νομούς που έρχονται αυθημερών. Δηλαδή έχουμε αρκετούς τριπολιτσώτες, αρκετούς σπαρτιάτες από τον πύργο, άτομα δηλαδή τα οποία έρχονται να κάνουν μπάνιο και να ξαναγυρίσουν πάλι στον τόπο τους. Έχουμε πάρα πολλούς από εξωτερικό, παρότι είχαν πει ότι η Μεσσηνία φέτος με το τουρισμό δεν τα πάει και τόσο καλά, δεν έχουμε πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι ειδικά στις καθημερινές, που οι καλαματιανοί λογικά δουλεύουν, στις καθημερινές έχουμε πάρα πολύ κόσμο, πολλούς ξένους. Μπορώ να πω το 60% του κόσμου είναι ξένοι, τουρίστες που έχουν έρθει από άλλες χώρες να δουν τη Μεσσηνία. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με τα δεδομένα της κατανάλωσης. Στην παραλία έχουμε πολύ μεγάλη κατανάλωση σε φαγητό και snacks. Φαίνεται ότι ο κόσμος έρχεται από το πρωί, θα πει τον καφέ του και επειδή θα κρατήσει το μπάνιο του μέχρι το απόγευμα, θα τσιμπήσει και κάτι, θα φάει κάτι γρήγορο ή θα φάει κάτι από το εστιατόριο. Το βράδυ έχουμε την κατανάλωση περισσότερο στο ποτό και στο εστιατόριο το βράδυ. Η κατανάλωση μέχρι τώρα ήταν καφέ. Ο καφές ήταν δηλαδή πρωταγωνιστής. Από εκεί και πέρα το βράδυ η κατανάλωση είναι στα κοκτέιλ. Είναι τα τελευταία χρόνια τα κοκτέιλ είναι σε άνοδο. Από εκεί και πέρα δουλεύει και το ποτό, δουλεύει και το φαγητό. Μεικτή είναι η κατανάλωση. Ο κόσμος όταν βγαίνει θέλει να διασκεδάσει, να περάσει όμορφα και ό,τι του αρέσει και ό,τι δει και το λυμπιστεί θα το δοκιμάσει. Το σημαντικό ωστόσο είναι το αίσθημα ικανοποίησης που αφήνει η Μεσσηνιακή πρωτεύουσα σε ντόπιους και επισκέπτες. Πολλοί έχουν πολύ ωραίες παραλίες στην Καλαμάτα, όπως βλέπετε κι εσείς. Πολύ όμορφα. Ενδείκνυται για διακοπές. Αποτελεί έκπληξη ότι πολλοί εντυπωσιάζονται. Δεν μπορούν να φανταστούν ότι μια πόλη, μια μεγάλη πόλη, τόσο κοντά στην Αθήνα, ότι μπορεί να λειτουργήσει και σαν τόπος διακοπών. Εμείς τη διαφημίζουμε την Καλαμάτα γιατί την αγαπάμε.